Ελάτε τώρα να δούμε τι συνεντευξιάρα έχει δώσει ο Σταύρος Σβίγκος, ο οποίος μέσα σε όλα στην Ελένη Ευσταθίου μίλησε και για την απόφαση του να γίνει ηθοποιός, με πολύ τρυφερότητα για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του, για την απόφασή του να ασχοληθεί, αντιμετώπισε όταν γεννήθηκε ο γιος του, την απόφασή του να ασχοληθεί με τον μπαλέτο και υπό ποιες συνθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά λέει και το απολαυστικό, ότι όταν ήταν έγκυος η γυναίκα του, πέρασε και εκείνος ανδρολόχια. Έχει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με αυτά που είχε η σύζυγό. Να τον ακούσουμε. Η απόφαση να γίνεις ηθοποιός πώς ήρθε? Τελείως τυχαία. Μέναμε στο νέο ψυχικό με τους γονείς μου. Δούλευα τα καλοκαίρια στο συνεργείο του πατέρα μου. Βέβαια πήγαινα στο μουσικό σχολείο, οπότε είχα πολύ επαφή με τέχνη γενικότερα. Τελειώνοντας το μουσικό, μετά μετακομίσαμε με τους γονείς μου στα 15-16 μου στο Πορτοράφτη, στο Μαρκόπουλο. Μου είπαν για μια θεατρική ομάδα, στην αρχή είπα αφήστε με την αυτά. Μετά πήγα και είδα μια παράσταση εκεί πέρα και αυτό που με τρέλανε πιο πολύ στο τέλος ήταν το χειροκρότημα. Οπότε μόλις τελείωσε η παράσταση, πήγα στα καμαρίνια και είπα γεια σας, είμαι αυτός και θέλω να έρθω να γραφτώ. Τι γονείς σου έγραψαν μπαλέτο? Η αδελφή μου είναι καθηγήτρια, έχει δική του σχολή, είναι στη Λυρική από μικρή αυτά. Και σε μια φάση εκεί που σε μια σχολή που ήταν, χρειαζόντουσαν ένα παρτενέρ. Μου το προτείναν, ο πατέρας μου λέει πάμε αυτό και στην μπάλα θα κάνει καλό και τέτοια. Πήγα. Τόσο καιρό? Έκατσε σχεδόν 6 μήνες, ένα χρόνο, κάπου εκεί ήμουν πιο μικρό. Πάρα πολύ αστική κατάσταση το μπαλέτο. Μου είχε δώσει πάρα πολλά στη ζωή μου αυτό το λίγο διάστημα που έκανα. Τον γιο σου θα τον έγραφες μπαλέτο? Άμα μου το ζητούσε, γιατί όχι. Πόσο σε έχει αλλάξει η πατρότητα? Με έχει κάνει βούτυρο. Βούτυρο. Από το να δω διαφήμιση και να κλαίω. Ναι, είχα περάσει και ανδρολοχία όταν ήταν ακόμα στην Κυλίτσα. Είχα συμπτώματα που έχουν οι εγκυμονούσες. Είναι ψυχολογικό, ναι. Δεν μπορεί να βλέπω κάτι και να κλαίγα. Είχα ψιλοπριστεί, είχα διάφορα. Κοίταξε, φοβερό το δέσιμο και εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις τι θα πει αγάπη. Με ανιδιοτέλεια. Όταν είχε γεννηθεί, είχε προκύψει ένα πρόβλημα υγείας του παιδιού. Mm-hmm. Σε είχε και αυτό καταβάλει? Ναι, πάρα πολύ. Όχι, δεν έφυγε αυτό έτσι. Ο καθένας, όταν για 2 μήνες δεν ξέρεις αν το παιδί σου θα ζήσει ή όχι, ας πούμε. Όταν το περιμένεις, όταν βλέπεις τους γύρω σου όλους. Έτσι, βέβαια, ο κλήρος που μπορεί να πέσει σε κάποιον να πρέπει να είναι ο ισχυρός σε εκείνη τη στιγμή και να στηρίζει τους πάντες. Εγώ αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ευτυχώς. Ήμασταν τυχεροί, ο μικρός ήθελε να μείνει μαζί μας. Πήγαινα κάθε μέρα και του λέγα, ξέρεις, εδώ είμαι άμα θες, έρχεσαι άμα θες, όχι, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι ιατρικά, ήταν ξεκάθαρα στο χέρι του. Επειδή έχεις δηλώσει άθεος, αυτή η περιπέτεια με την υγεία του γιού σου σε έκανε να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα ή όχι? Όχι, δεν θεωρώ ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο και για να... Μην παρεξηγούμε, επειδή βλέπω κάτι λεζάντες σε site και τα λοιπά. Άθεος δεν σημαίνει ότι είμαι απέναντι από όλο αυτό. Ίσα-ίσα. Σέβομαι απόλυτα όλες τις θρησκείες και όλους τους ανθρώπους. Αρκεί να σέβονται και αυτή τη δική μου ελευθερία. Δεν έχετε κάνει θρησκευτικό γάμο με τη σύζυγό σου, αλλά βαφτίσατε το γιο σας. Ναι. Ήταν ανάγκη της Ελένης. Οπότε κι εγώ οφείλω να το σεβαστώ. Είχες δουλέψει εθελοντικά στο ΚΕΘΕΑ? Ήταν καθαρά μια προσωπική μου ανάγκη, όπως ακόμα έχω τέτοιες ανάγκες. Δεν είχα κάποιο προσωπικό βίωμα. Σαφώς γνωρίζω τις ουσίες. Επειδή είχαν γράψει και παλιότερα ότι είχες... Καλά, ήσουν και χρήστης. Ναι, απλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα κακές και πρέπει να εξορκίσουμε το κακό. Ας αλλάξει ο τρόπος που κυκλοφορούν για να ισιώσει και το υπόλοιπο πράγμα. Αυτή είναι η άποψή μου, λοιπόν. Και επίσης πολλές φορές, όπως ξέρουμε όλοι, η δημοσιογραφία μπερδεύεται και απλά αντί να μεταφέρει σωστά τα λεγόμενα και την είδηση, φτιάχνει κάπως πιο λαμπερή την είδηση για να πουλήσει. Και μπορεί να έχω κάνει, αλλά έχει μεγάλη διαφορά το είμαι χρήστης, γιατί ο χρήστης είναι αυτός ο οποίος έχει μια συνέχεια απέναντι σε μια ουσία και μεγάλη διαφορά το να πεις ναι, έχω δοκιμάσει.
Είσαι και στην παρουσίαση του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Ναι, φέτος ένα καινούριο βήμα. Μου ήρθε αυτή η πρόταση. Με ξάφνιασε, να σου πω την αλήθεια. Ήξερα ότι θα είμαι μαζί με τον Νίκο το Ράπτη, που τον έχω αγαπήσει και αυτόν πάρα πολύ. Οπότε έτσι προχωρήσαμε, πήρα το ρίσκο μου, πήγαν και αυτοί το δικό τους ίσως. Σου φαίνεται λίγο περίεργο που εσύ είσαι ηθοποιός, το παρουσιάζεις. Ο Γρηγόρης είναι παρουσιαστής, είναι στην κριτική. Δεν ξέρω, δεν κρίνω τέτοια πράγματα. Ξέρεις, άλλος τα κανονίζει αυτά, η παραγωγή, ας πούμε. Εγώ απλά ακολουθώ. Εγώ χάρηκα που ήμουν εκεί πέρα, πέρασα ωραία με τους ανθρώπους. Σε συναντώ εδώ στο Δημοτικό Θέατρο για την παράσταση Το Μινόρε. Είναι μια παράσταση που την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω αγαπήσει φοβερά όλους μου τους συνάδελφους εδώ πέρα. Η παράστασή μας μιλάει και για την προσφυγιά, μιλάει και για όλα. Για πόλεμο, μιλάει για όλα αυτά τα οποία τα ζούμε ακόμα και κάθε φορά η ιστορία κάνει κύκλους και είμαστε αντιμέτωποι.